Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Να τον ευχαριστήσουμε κιόλας γιατί είναι πολύ κοντά στην ώρα της προπόνησης, οπότε θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί κι εμείς με τον χρόνο. Και Να εγώ σας ευχαριστώ. μην τον καθυστερήσουμε. Λοιπόν, λέγαμε με τον Κώστο Βασιλόπουλο ότι ουσιαστικά είναι το παιχνίδι μετά από την ήττα με τον Ολυμπιακό. Νωρίς μέσα στη χρονιά, δεκτό, ok. Απλά θέλετε ουσιαστικά σε αυτή την αυριανή αναμέτρηση να δείξετε και αγωνιστικά ότι βγάζετε μια αντίδραση και ότι έχετε αφήσει αυτή την ήττα πίσω σας. Όντως, η ήττα με τον Ολυμπιακό μας πείραξε, όπως θα μας πείραζε και κάθε ήττα άλλωστε, αλλά βέβαια ένα μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ένα ντέρμπι, το οποίο βέβαια αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν κρίνει κάτι τόσο ουσιαστικό παρά μόνο τη βαθμολογική κατάταξη, αλλά μας πείσμωσε και αύριο θέλουμε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο, να παίξουμε σοβαρά και συγκεντρωμένα, ώστε να κερδίσουμε τον αντίπαλό μας και να πάρουμε ένα καθαρό τρίποντο. Δημήτρη, μιλώντας για εκείνο το παιχνίδι, παρότι έχουν περάσει κάποιες ημέρες, μπορείς να σταθείς σε κάποιο στοιχείο που έπαιξε πιο σημαντικό ρόλο και δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κερδίσει τον Ολυμπιακό? Δηλαδή, είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την αλλαγή προπονητή, γενικά έχει και τον Γκόμες που τον περιμένει ακόμα, ενώ ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος, στη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να έχει καλύτερη χημεία ως ομάδα? Σίγουρα τη δεδομένη στιγμή ο Ολυμπιακός και μέσα στο γήπεδο φάνηκε πιο έτοιμος από εμάς. Αντιμετωπίζει το παιχνίδι σε κάποια σημεία ίσως καλύτερα, δεδομένου το ότι εμείς κάναμε κάποια επιπόλαια λάθη σε κάποιες κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού και πιστεύω εκεί μας τύχησε το μάτι. Τα λάθη μας είναι που πρέπει να διορθώσουμε και ευελπιστώ ότι θα το κάνουμε με την πορεία μέσα στις προπονήσεις και με τη σοβαρή δουλειά που γίνεται. Με τον καινούριο προπονητή δουλεύουμε πολύ σωστά και πολύ μεθοδικά στις προπονήσεις. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αποτέλεσμα και σύντομα, αλλά και σε βάθος χρόνου θα παίξουμε πολύ καλύτερο βόλεϊ και δεν θα φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε καμία ομάδα. Μάλιστα. Και εντάξει, σίγουρα αυτό που μας είπες ότι ίσως σας έχει πικράνει και σας έχει πεισμώσει αυτή η ήττα με τον Ολυμπιακό είναι κάτι το οποίο θα το φυλάτε και για τη συνέχεια της σεζόν, φαντάζομαι. Ωραία. Ας πάμε σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό, κόντρα στον Ηρακλή Χαλκίδας. Πώς αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο αντίπαλο? Αύριο αντιμετωπίζουμε τον Ηρακλή Χαλκίδας, που φέτος δείχνει πολύ ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε προς Θεού κανένα αντίπαλο. Πιστεύω ότι πάλι εξαρτάται από εμάς όμως και είναι στο χέρι μας, με τη δικιά μας εμφάνιση και συγκέντρωση, να παίξουμε ωραίο βόλεϊ και να κερδίσουμε και αυτό τον αγώνα. Είναι μέσα στην έδρα μας, οπότε έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε. Ναι, είναι όντως μια ομάδα που κοιτώντας κανείς και τη βαθμολογία, ενώ μπορεί να μην την ξέρει ή να μην την υπολόγιζε τόσο πολύ βάσει της παρουσίας του και προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα, όντως βρίσκεται αρκετά ψηλά, οπότε ίσως και αυτό σημαίνει κάτι για την κατάστασή της. Φέτος είναι πολύ αξιόλογη ομάδα και φαίνεται ότι χρειάζεται προσοχή, δεν πρέπει να την αμελήσουμε. Μάλιστα. Ωραία, να πάμε λίγο σε κάποια πράγματα που αφορούν περισσότερο εσένα. Έχεις έρθει στην ομάδα ως ένας νεαρός παίκτης ο οποίος έχει και αρκετές προοπτικές να εξελιχθεί και είδαμε ότι τα έφερε έτσι πέρσι η χρονιά που χρησιμοποιήθηκες πολύ σε καθοριστικό σημείο της. Εκεί στα play-off δηλαδή είχες κομβική παρουσία μαζί με τον Γκαρά. Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία η περσινή? Αρχικά. Σίγουρα η περσινή χρονιά ήταν η πιο επιτυχημένη μέχρι στιγμής στην καριέρα μου και δεν την αλλάζουμε τίποτα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν μια απίθανη στιγμή για μένα, όπως και για όλη την ομάδα εξάλλου. Ευχαριστώ τους προπονητές που με εμπιστεύτηκαν αρχικά, το έχω ξαναπεί, τον κύριο Καρμαζίδη και Παπαδόπουλο που ήταν στην αρχή της περίοδου οι προπονητές μας. Με έφεραν στην ομάδα και μου έδωσαν κάποιες ευκαιρίες να αγωνιστώ. Από εκεί και πέρα η έλευση του κύριου Ελγκέτα αποφάσισε να κάνει αυτό το σύστημα με την υποδοχή και άμυνα στα λίμπερο. Αγωνίστηκα στη θέση της άμυνας και πιστεύω ότι μαζί με τον Καράκα καταφέραμε όσο καλύτερα μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη θέση. Και όσον αφορά στον πανηγυρισμό, εγώ θα συμπληρώσω ότι παρότι δεν σας δόθηκε η δυνατότητα και είναι πάρα πολύ άσχημο για τους αθλητές μας, το έλεγε και ο Τερζής που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή και τον φιλοξενήσαμε, να πανηγυρίσετε όπως έπρεπε για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα να κερδίσετε τον Ολυμπιακό, ενώ δεν το περίμενε κανένας. Νομίζω ότι εσύ το χάρηκες πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω μια εικόνα ότι το έζησες πολύ έντονα. Τα έζησες πολύ έντονα εκείνα τα παιχνίδια γενικά και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και να ζήσεις και τα επόμενα. Ωραία, έχουμε εικόνα για την περσινή σου χρονιά. Εγώ κρατάω αυτό που μας είπες ότι ήταν η κορυφαία δική σου και ότι δεν την αλλάζεις με τίποτα, δεν την ξεχνάς. Από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι και εσύ βλέπεις τον ΠΑΟΚ ως μια ευκαιρία να εξελιχθείς.
είναι πράγματα που θέλεις να κάνεις, κάτι που θες να βελτιώσεις, κάποιους στόχους που έχεις βάλει εξ' από τον ομαδικό και ατομικά? Προφανώς. Στόχος κάθε αθλητή είναι κάθε μέρα να βελτιώνεται ατομικά στην προπόνηση και από εκεί πέρα, άμα ο καθένας βελτιώσει την ατομική του επίδοση και όλη η ομάδα παίζει καλύτερα. Παρόλο που το άθλημά μας είναι ομαδικό, ο καθένας πρέπει να κοιτάει και τον εαυτό του αρχικά για να μπορέσει να εξελιχθεί και η ομάδα. Στόχος μου είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ, να πάρω όσο περισσότερα παιχνίδια και εμπειρίες γίνεται και να κατακτήσω και άλλα πρωταθλήματα με την ομάδα για τίτλους. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι 100% λογικό. Εμείς να σου ευχηθούμε υγεία την φετινή σεζόν και τύχη και καλή επιτυχία και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εννοείται ότι παρακολουθούμε την πορεία σας και θα χαρούμε κάποια στιγμή και στην πορεία να τα ξαναπούμε. Οπότε για την ώρα θα πρέπει να σε αφήσουμε, νομίζω, γιατί είναι και η ώρα της προπόνησης. Οπότε καλή προπόνηση, καλή συνέχεια. Ναι, καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Γεια σας.